Κύριε Αντζηπουργέ, κύριε Εκπληκτικέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου Μισά Φιλιάνου. Η Φιλελεύθερη Βιβλιοθήκη είναι ένας θεσμός που έχουμε δημιουργήσει εδώ, στη Φιλελεύθερη Συμμαχία και στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, προκειμένου να συλλέξουμε και να παρουσιάσουμε βιβλία που ενσαρκώνουν το όραμά μας και που πολλές φορές μάλιστα το εκφράζουν πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι και το Μισά Φιλιάνου. Το βιβλίο, όπως λέει και η περιγραφή της, είναι ένα ημερολόγιο. Διαδραματίζεται μεταξύ του 1998 και του 2002. Το περιεχόμενο του βιβλίου κινείται σε δύο επίπεδα. Το δημόσιο επίπεδο, όπου περιγράφονται τα γεγονότα, η οργάνωση και η υποδοχή αντιπροσωπιών από τους Δήμους του Αγίου Νικολάου και των Διδήμων στην Τουρκία, οι αναφορές στον τοπικό τύπο και οι ιστορικές αναφορές. Το άλλο είναι το προσωπικό επίπεδο, όπου παρουσιάζονται οι βόλτες του συγγραφέα στον Γέροντα, η συνάντησή του με τον νέο ιδιοκτήτη του σπιτιού, οι καινούριες φιλίες που έκανε και η οικογενειακή επίσκεψη στο πατρικό σπίτι. Παρουσιάζει τους πολίτες των δύο χωρών να γλεντάνε, να τραγουδάνε, να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους της Μιλήτου και της Εφέσου, ανταλλάσσοντας δώρα και συνταγές μαγειρικής. Δεν είναι όμως όλα ρόδινα. Ο συγγραφέας μας βρίσκεται αντιμέτωπος με τους μύθους και τα στερεότυπα που έχουν πλάσει οι Τούρκοι για τους Έλληνες. Στην πρώτη επίσκεψή του στο πατρικό σπίτι, που είναι πια ξενοδοχείο, ο υπάλληλος που συναντά τον ρωτά πού βρίσκονται κρυμμένες οι λίρες, που η τουρκική φημολογία υπαγορεύει ότι τις έκρυψαν οι Έλληνες πριν να φύγουν. Σε ένα άλλο περιστατικό, συναντά μια οικογένεια που η αθώα χειρονομία ενός μικρού παιδιού δεν παριστάνει απλά ένα ζωάκι, αλλά όπως ανακαλύπτει ο συγγραφέας, είναι ο χαιρετισμός των γκρίζων λύκων. Αν όμως δεν υπήρχαν οι παραπάνω χαρακτήρες, που λειτουργούν άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα, ως άβουλα όργανα του σοβινισμού και της σύμβασης, τους οποίους ο συγγραφέας πεδιπλώνει με πολύ απλό, ρεαλιστικό, αλλά ουσιαστικό τρόπο, δεν θα ξεχώριζαν και οι εξαίρετοι χαρακτήρες, που απαλλαγμένοι από τις συμβάσεις και τις μικροπολιτικές, είναι γνήσιοι και πολύ ανθρώπινοι τύποι. Πρώτη και καλύτερη. Πολλές από τις επισκέψεις που αναφέρονται στο βιβλίο γίνονται στα πλαίσια εκδηλώσεων, συνεδρίων και συναντήσεων που τελούνταν υπό την αιγίδα των Δήμων και από τις δύο χώρες. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο σημείο που μου έκανε εντύπωση από πολιτική σκοπιά, που είναι και επίκαιρο. Το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δράσει καταλυτικά σε έναν τοπέα που δεν θεωρείται αντικείμενό της, αυτό της εξωτερικής πολιτικής. Μακριά από τα φώτα της εθνικής δημοσιότητας, της γεωπολιτικής και των παρασκηνίων, οι πρωτοβουλίες των Δήμων οικοδομούν την κατανόηση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ίδιους τους πολίτες, μπορούν να διαλύσουν προκαταλήψεις, καχυποψία και μύθους. Στο βιβλίο παρακολουθούμε επίσης πώς το όλο εγχείρημα πέφτει θύμα της ίδιας επιτυχίας του. Ενώ δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα πως στο επίπεδο των Δήμων γίνονται σημαντικά βήματα για την επίτευξη της φιλίας των δύο τοπικών κοινοτήτων, μόλις διευρύνεται το πεδίο της προσέγγισης σε επίπεδο νομαρχιών και αποκτά δημοσιότητα, τότε αρχίζουν να εμπλέκονται και οι παράγοντες της εθνικής σκηνής και τότε φυσικά ξεκινάνε οι λαϊκισμοί και οι εθνικισμοί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το γονίδιο του επεκτατισμού και του πολέμου σε κάποιους λαούς, ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν αθνοί και αθώοι. Δεν γεννιέται κανείς μισώντας, μαθαίνει να μισεί. Υπάρχουν ιδέες που σε κάποιες συγκυρίες και για κάποιους λόγους κυριαρχούν. Αυτές οι ιδέες δεν κάνουν τους ανθρώπους να στρέφονται εναντίον ξένων χωρών μόνο, αλλά πρώτα τους κάνουν να στρέφονται εναντίον των συμπολιτών τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στη ναζιστική Γερμανία οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι που υπέφεραν. Στις ιδέες αυτές είμαστε αντίθετοι και αν χρειαστεί φυσικά και θα καταπολεμήσουμε την εξάπλωσή τους, ακόμα και με στρατιωτικά μέσα. Αλλά για να μην φτάσουμε εκεί, το βιβλίο μας προτρέπει να καταδικάσουμε και να παραμερίσουμε τις ιδέες του μίσους, της περιφρόνησης προς τους άλλους και την ψευδαίσθηση ότι στη διάρκεια της ιστορίας εμείς ήμασταν πάντα οι καθαροί καγαθοί και οι γείτονες πάντα εγκληματίες. Με τη φιλία των ανθρώπων, με τις συχνές επαφές, μακριά από ταμπέλες που καλύπτουν τον ανθρωπισμό μας, απομακρύνονται οι πιθανότητες να κυριευτούμε από εσωστρέφεια, μυσαλλοδοξία και σύνδρομα ανωτερότητας. Ειδικά σε ό,τι αφορά λαούς που γειτονεύουν για αιώνες, μας ενώνουν κοινές παραδόσεις, κοινά βιώματα,
κοινό κλίμα και τοπία και το κυριότερο η αγάπη για τα παιδιά μας και η ελπίδα να μεγαλώσουν σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Αυτά σίγουρα μας ενώνουν περισσότερο από ότι μας χωρίζουν κάποια γεγονότα της ιστορίας. Ο κ. Χατζηφωτεινός γράφει απλά και ανθρώπινα, το βιβλίο διαβάζεται εύκολα. Θεωρώ πολύ δυνατό σημείο στο βιβλίο τις μαρτυρίες των ανθρώπων που συναντά ο συγγραφέας. Αν θα μπορούσαμε να καταργήσουμε στον συγγραφέα μια υποκειμενικότητα υπέρ του εγχειρήματος της φιλίας των δύο λαών, που πηγάζει από την πολύ καλή και ανοιχτή ψυχή του, που βγαίνει από το βιβλίο, τα λεγόμενα των Ελλήνων και Τούρκων που συναντά επιβεβαιώνουν ότι όταν θέλουμε μπορούμε να ζήσουμε μονιασμένοι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηφωτεινό και για την παρουσία του αλλά και για το υπέροχο βιβλίο που συνέγραψε. Δεν διαβάζω λογοτεχνία, δεν συγκινούμε εύκολα, αλλά το βιβλίο του με συγκίνησε. Από τη μεριά μου θα ήθελα να σας παροτρύνω να συνεχίσετε το έργο σας, διότι περί έργου πρόκειται, αλλά και να προσέχετε, διότι όπως έχετε μάθει, πάντα παραμονεύει ο λαϊκισμός. Από τη μεριά της φιλελεύθερης μαγείας, να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια φωνή που θα προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και την ανοιχτή κοινωνία, γιατί όπως γράφετε κι εσείς, το μέλλον κουράστηκε να περιμένει. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννη Κρητικό, ο οποίος είναι δημοσιογράφος του Έθνους και κατάγεται και αυτός από τον Μικρασιατικό Γέροντα, βραβευμένος πρόσφατα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως δημοσιογράφος της χρονιάς για ανθρωπιστικά θέματα. Ευχαριστώ.